Επιφυλακτικότητα και απεσιοδοξία επικρατεί στην αγορά της Θεσσαλονίκης για την καταναλωτική κίνηση εν ώψη των εορτών. Οι καταστηματάρχοι στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, άλλοι πιο συγκρατημένοι και άλλοι εντελώς κοινικά, μιλούν για μειωμένη κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, κάνοντας λόγο για πτώση του τζίρου τους ακόμη και κατά 50%, που δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ισοσκελιστεί από τις γιορτινές αγορές που θα κάνουν οι πολίτες. Εγώ πιστεύω ότι το κακό θα έρθει από το 11 και πέρα, δηλαδή το πολύ κακό. Τώρα θα δουλευτεί. Θα πέσει το κατακεφαλήνι φυσικά σαν απόδειξη παιχνίδι, σε φθηνότερη τιμή. Θα ψάξει να βρει κάτι φθηνότερο. Δεν θα στερήσει το παιδί σε παιχνίδι. Αλλά τι θα γίνει μετά, δεν το ξέρω. Τα χρήματα που θα πέσουν αρκούν για να ισορροπήσετε το τζίρο σας και να βγάλετε τα έξοδά σας? Όχι. Υπάρχουν μήνες πολλοί οι οποίοι ήταν με παθητικό. Αυτό αποκλείται να ισοφαρίσει. Απλά θα είναι κάτι, ας το πούμε, κάτι που θα μας δώσει λίγο κουράγιο παραπάνω. Κατά 50% κάτω, το λιγότερο. Είπατε ότι είναι 50% κάτω η κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσετε να εξισορροπήσετε το τζίρο. Που δεν είναι λόγο. Που δεν είναι λόγο. Για πόσο δεν καιρό πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να διατηρήσετε το κατάστημα? Δεν υπάρχει φως στο τούνελ αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι προβλέπουμε ότι, αν και στις εκπτώσεις δεν γίνει κάτι, όχι μόνο για μένα, αλλά ας μιλήσω για μένα, ότι δεν θα υπάρχουν τα καταστήματα, δεν θα υπάρξουν, πολλά μαγαζιά θα κλείσουν. Συνηγορώντας τις άσχημες προβλέψεις του εμπορικού κόσμου της πόλης, οι πολίτες επισημαίνουν πως δεν θα ξοδέψουν χρήματα για τις γιορτές και όσοι το κάνουν θα είναι αισθητά μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θα ξοδέψετε χρήματα για δώρα φέτος τα Χριστούγεννα? Όσα έχουμε. Από αυτά που θα μας δώσουν, αυτά θα ξοδέψουμε. Περισσότερα ή λιγότερα από πέρσι? Λιγότερα, βέβαια. Δεν θα ξοδέψω γιατί δεν έχω. Περιμένω να μου βγει η σύνταξη και πάω και έρχομαι στην Αριστοτέλους και καθυστερούν πάρα πολύ. Μια σύνταξη δηλαδή της 15ετίας της πλάκας, αλλά δεν έχουμε λεφτά. Τι να ξοδέψουμε? Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα κινηθεί ούτε η αγορά φέτος? Βέβαια. Εμείς είχαμε μαγαζί στην Μπότσαρη με τον άντρα μου και το κλείσαμε. Δυστυχώς, και αυτός τώρα είναι πριν από τη σύνταξη και πώς θα συμπληρώσει τα ένσημά του για να βγει στη σύνταξη? Έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Τώρα δεν μπορώ να πιω ένα καφέ. Αυτή τη στιγμή που περπατούσα, σκεφτόμουν αυτά που δείχνει η τηλεόραση, ότι έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ, έχω να πληρώσω εκείνο και δεν βγαίνω οικονομικά. Μας έχουν χαλάσει τελείως και την ψυχολογία, όσο να θέλεις να πεις ότι εντάξει. Χρήματα φέτος τα Χριστούγεννα θα ξοδέψετε? Καθόλου. Τίποτα. Όχι, παιδί μου, δεν θα ξοδέψουμε. Σαν αίτιο της μειωμένης αγοραστικής κίνησης, οι καταστηματάρχες τονίζουν πως πρώτο είναι ο φόβος του κόσμου και η αβεβαιότητά του για το αύριο και φυσικά οι περικοπές μισθών και συντάξεων και ειδικά του 13ου μισθού που έπεφτε στην αγορά τα προηγούμενα έτη. Κοιτάξτε, το περισσότερο από όλα, εκείνο που ξεχυλάει πια το ποτήρι, είναι οι όλες εν γέννη τηλεοπτικές συζητήσεις ή ραδιοφωνικές, που η μόνιμη είναι η κουβέντα, είναι ο εκφοβισμός, η κρίση και όλα αυτά. Αυτά επηρεάζουν αρνητικά. Και αν πούμε ότι έχει ένα κομπόδεμα ο κάποιος συνταξιούχος, κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα έρθει και πόλεμος και σου λέει κρύψτο. Κάπως έτσι. Δηλαδή, σίγουρα είναι εμφανή ότι υπάρχει κάποιες μειώσεις σε μισθούς και τα λοιπά. Η φοβία που έχει ο κόσμος για το αυριανό, για το τι θα γίνει αύριο. Ωστόσο, οι επαγγελματίες απευθύνουν κάλεσμα προς τον κόσμο να βγει από το σπίτι του και να κάνει κάποιες αγορές, έστω και μικρές, έτσι ώστε να κινηθεί ρευστό στην αγορά, αλλά και να ανέβει η πεσμένη για πολλούς λόγους ψυχολογία τους. Μακάρι να βγει ο κόσμος να ψωνίσει, μακάρι, και ας πάρει λίγα, αλλά κάτι να πάρει στα παιδάκια, σαφώς, και γενικά να ψωνίσει. Θα δούμε.